ώρες αργώσατε σαν φορτωμένα κάρα. Απ' τα ηχεία ψυχαλίζει μια κιθάρα. Φυτρώσαν κάκτη και λωτή στην κορδιλιέρα. Και εσύ κλειστό σε μια καμπίνα φεύγεις πέρα. Οι ερωτές σου καριδό τσουφλά στο κύμα. Μα στον ασύρμα το καιρό δεν πέφτει σύρμα. Ο τόπος σου σ' ακολουθεί όπου κι αν πας. Σ' ένα παιχνίδι για χαμένους ξενυχτάς. Άσπρο του Οριώνα φεγγάρι του το ξώτη. Η πανιά γνωστή φωτιά σε έχει δεσμότη. Που δεν τη σβήνουν χίλια κολλασμένα πάτα. Μα στη Γοργόνα στο φτερό η αιώνια τσάκα. Στον Ινδικό μια παλιά κουντά ρυθμένα. Ιθαγενείς μας ανεφύλλα ξεραμένα. Και για μουσώνες σου μιλούν στον νότιο χέρι. Μια σούπα ο κόσμος και ο νους τρυπιό κουτάλι. Κι εσύ στη θάλασσα για πάντα την αγκάλι. Δακρύζεις τύπους με παράξενα λουλούδια. Για μάτια πρόστιχα και τάς άγια τραγούδια. Όπου ξέχασα ποιος είμαι, πού πηγαίνω. Λάθρε επιβάτη σε ένα πλοίο παροπλισμένο. Απόψε σ' άκουσα να λες απ' τα ηχεία. Για να χαράξεις μες στο πουθενά πορεία. Χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Ευχαριστήσω για λόγους ουσιαστικούς τη Χρυσαλίδα,
για λόγους ουσιαστικούς την εταιρεία Κρήτας και τη φίλη μου τη Λουκία τη Σαράντη, γιατί στις βάρβαρες ειδικά εποχές μια κοινωνία πρέπει να γίνεται ένα για να μπορέσουμε να περάσουμε στο ξέφωτο. Και τούτη εδώ η περιοχή, το Σουφλί, προσωπικά με συγκινεί ιδιαίτερα η ιστορία του που έρχεται από πολύ πίσω και για να πάει πολύ μπροστά πρέπει να τη μάθουμε, πρέπει να την περιέχουμε και θέλω να πω ότι ακριβώς αυτός ο συνδυασμός, ειδικά σε εποχές κρίσης, πολιτισμού που εμψυχώνει, αλλά συνδεδεμένο με αυτή την παράδοση που πρέπει τα στοιχεία που είναι δυναμικά να αναβιώσουν, τότε είναι ο μοναδικός δρόμος, μην μιλάτε πολύ από εδώ. Παρακαλώ. Τότε είναι ο μοναδικός δρόμος για την περιβόητη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δεν έρχεται με ευχολόγια. Έρχεται όταν συνδέεται με τον τόπο και τους ανθρώπους, με τη δημιουργία, με τον πολιτισμό που είναι η διαχρονική αξία και η άμυνά μας στη βαρβαρότητα και βλέπω με μεγάλη μου χαρά και γι' αυτό είμαι πολύ ευτυχισμένος που είμαι σήμερα εδώ, αυτό να δημιουργείται υποδειγματικά σε αυτόν τον εκπληκτικό χώρο που περιέχει στοιχεία από τις ζωές όλων σας και ενδυνάμει όλων μας. Γι' αυτό όλους αυτούς που δούλεψαν και ξέρω ότι είναι πολλοί, πέραν της Χρυσαλίδας και του Ακρίτα, όλοι όσοι βόηθησαν, θέλω να τους συγχαρώ ιδιαιτέρως και να πω ιδιαίτερα στο κομμάτι που αφορά την πολιτεία και άλλους θεσμικούς φορείς, ότι εδώ στο Σουφλί αυτή είναι η λύση, στύψτε αντιγραφειοκρατικά, ουσιαστικά, ώστε σε 4-5 χρόνια που θα ξανάρθω, τα πράγματα να είναι αλλιώς. Και πάνω απ' όλα ευχαριστώ όλους εσάς που εδώ στηρίζετε αυτή την προσπάθεια. Πάγια τακτική μου και το 1984 που ξαναέπαιξα στο Σουφλί, οι νεότεροι σίγουρα ήταν στις κοιλιές των μανάδων τους, ήτανε ότι δεν παίζω σε ένα τόπο πρόχειρα και με διαφορετικό τρόπο από ότι στην Αθήνα, στο Λονδίνο, στο Παρίσι. Αυτό είναι αρχή που την ακολουθώ όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με τη μουσική. Γι' αυτό σήμερα, καταρχή, μαζί μας εδώ είναι εκπληκτική μουσική, θα έλεγα 6, όχι από τους καλύτερους Έλληνες, από τους καλύτερους Ευρωπαίους μουσικούς και θέλω να σας τους παρουσιάσω έναν-έναν και να τους υποδεχτείτε όπως σας αρμόζει. Μακράν ο καλύτερος ντράμερ της νεότερης γενιάς είναι ο Καλλίστρατος Δρακόπουλος. Το ηλεκτρικό μπάσο, αλλά όχι μόνο σε αυτό, γιατί είναι ένας άνθρωπος βουτυγμένος στη μουσική από τα παιδικά του χρόνια, λέω